Καλώς ήρθατε στο Ζουζούνια TV Plus, τη νέα ψηφιακή πλατφόρμα των Ζουζουνιών. Ένα ασφαλές περιβάλλον για παιδιά, χωρίς διαφημίσεις. Εδώ θα βρείτε αποκλειστικά περισσότερες από 250 ώρες προγράμματος με όλα τα τραγούδια, τα βίντεο και τις αγαπημένες σειρές του Ζουζούνια TV. Ζουζούνια! Μπείτε τώρα στο zuzunia.tv και γίνετε συνδρομητές στο... Ζουζούνια TV Plus! Καλημέρα, Λυκούργο! Τι βλέπω! Ακόμα διαβάζεις το βιβλίο σου! Για την ακρίβεια, Καντού, το ξαναδιαβάζω! Μου άρεσε τόσο πολύ που δεν μπορούσα να αντισταθώ! Αυτή τη φορά κρατάω και σημειώσεις! Εσύ, τι διάβασες? Εγώ διάβασα για μία ακόμη φορά ένα από τα αγαπημένα μου παραμύθια! Να, την ωραία κοιμωμένη! Α, την ωραία κοιμωμένη! Καντού, αυτό το παραμύθι το ξέρουν και οι πέτρες. Εντάξει, η ωραία κοιμωμένη κοιμότανε, ώσπου ήρθε ένας πρίγκιπας, της έδωσε ένα φιλί στο μάγουλο, αυτή ξύπνησε και ζήσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα. Ενώ το δικό μου βιβλίο είναι συναρπαστικό, Καντού. Λέει χίλιους και έναν τρόπους για να μπορείς να ξεγλιστράς από επικίνδυνες καταστάσεις. Δηλαδή, τι επικίνδυνες καταστάσεις? Ακαντού, τέντωσε τα αυτιά σου και δώσε σημασία. Λοιπόν, περπατάς κάπου και συναντάς ένα πούμα. Τι κάνεις? Λυκουργό, τι είναι αυτό που λες? Πώς θα συναντήσω πούμα? Στην Ελλάδα δεν υπάρχουν πούμα για να συναντήσω. Εντάξει τώρα, υποθετικά, δεν είσαι στην Ελλάδα, είσαι κάπου αλλού, σε ένα εξωτικό δάσος και συναντάς ένα πούμα. Τι κάνεις? Τι κάνω, βλέπω το πούμα, πανικοβάλλομαι, κάνω μεταβολή και αρχίζω να τρέχω. Λάθος! Αν πανικοβληθείς και αρχίζεις να τρέχεις, τότε το πούμα θα νομίζει ότι είσαι θύραμα και θα σε κυνηγήσει, Ακαντού. Ενώ πρέπει να μείνεις ακινητή. Ακίνητη? Εντάξει, τότε μένω ακίνητη και κάνω τα μάκα τα σούκου του μπέ και μεταφέρομαι στο σαλόνι του σπιτιού μου. Ακαντού, δεν πάει έτσι ακριβώς, γιατί αυτό το βιβλίο έχει γραφτεί για κοινούς θνητούς, σαν και εμένα. Όχι για νεράιδες που μπορούν να κάνουν ένα άκατα, μάκατα, σούκου του μπέ και να γλιτώσουν. Κατάλαβες? Μένεις ακίνητη, έτσι λέει τουλάχιστον το βιβλίο, και προσπαθείς να μεγαλώσεις τον όγκο σου. Να δείχνεις δηλαδή μεγαλύτερος μπροστά από το πούμα. Αν έχεις κάποιο μπουφάν, ας πούμε, το ανοίγεις, κάνεις έτσι και δείχνεις μεγάλη. Αν φουσκώνεις και λίγο τα μαγουλά σου, κάνεις έτσι. Αν έχεις κάνα 2, 3, 4, 5, 10 σαντουιτσάκια, τα χλαπακιάζεις και φουσκώνει και η κοιλιά σου. Κατάλαβες? Και είσαι πιο. Και έτσι τη γλιτώνεις. Φοβερό. Τέλειο. Ωραία. Μάθαμε πώς να γλιτώσουμε από πούμα. Για πες, τι άλλο λέει το βιβλίο σου? Α, περίμενε. Περίμενε να σου πω. Είσαι κάπου και μπλέκεσαι σε κινούμενη άμμο. Πώς γλιτώνεις? Για πες. Λοιπόν, εδώ λέει ότι έχεις μαζί σου μία γλίτσα. Λυκούργο, ποιος είμαι να κουβαλάω μαζί μου μία γλίτσα? Ο παππούς Λυκούργος ή κανένας βοσκός με πρόβατα? Και εγώ τι θες να κάνω, Καντού, έτσι λέει το βιβλίο, ότι έχεις μία γλίτσα μαζί. Τέλος πάντων, μισό λεπτό να θυμηθώ. Α, ναι, άκου λοιπόν τι κάνεις. Όπως η κινούμενη άμμος βουλιάζει, εσύ παίρνεις την γλίτσα και την βάζεις έτσι, πάνω στην κινούμενη άμμο. Καταλαβαίνεις, συνεχίζω. Ναι, λοιπόν, ναι. Πας λοιπόν εσύ όπως έχει ξαπλώσει έτσι η κινούμενη άμμος και ξαπλώνεις ανάσκελα πάνω στην γλίτσα. Και χαλαρώνεις, έτσι όπως είσαι εκεί ανάσκελα. Να σου πω, όπως κάνω το καλοκαίρι στη θάλασσα που ξαπλώνω ανάσκελα στην επιφάνεια της θάλασσας, χαλαρώνω και επιπλέω. Αυτό ακριβώς Ακαντού κάνεις. Και όπως είσαι λοιπόν χαλαρή και απλωμένη, ξαπλωμένη επάνω στην γλίτσα που είναι πάνω στην κινούμενη άμμο, τότε επειδή έχει μεγαλώσει όλη η επιφάνεια η δική σου και της γλίτσας, με τη βοήθεια της γλίτσας δηλαδή, η κινούμενη άμμος σταματάει να σε τραβάει κάτω και στην ουσία σε κρατάει στο ίδιο επίπεδο και μη σου πω σε ανεβάζει και λίγο. Τότε, χαλαρή όπως είσαι, μισό λεπτό να θυμηθώ. Ναι, εσύ προσπαθείς να
πιάσεις με απαλές κινήσεις κάτι που είναι δεξιά σου, αριστερά σου, ανάλογα που είναι, ένα κλαδί, ένα θάμνο, μία ρίζα, κάτι, και να τραβηχτείς και να βγεις έξω από την κινουμένη άμμο. Φοβερό κι αυτό. Α, μάλιστα. Ναι, τέλειο. Λοιπόν, άρα έχει... συγγνώμη δηλαδή. Ναι, άρα εγώ πριν πάω οπουδήποτε πρέπει να έχω στη βαλίτσα μου μια γλίτσα. Εννοείται, Ακαντού. Η γλίτσα είναι σημαντικό για γλιτώνεις από κινουμένη άμμο. Εντάξει, άρα άμα σκοπεύω να πάω στη ζούγκλα θα πάρω την αντόβουρτσά μου και μια γλίτσα. Μπράβο, Ακαντού. Το πιάσες το νόημα. Τέλεια. Έχει και ένα σωρό άλλα. Δεν είναι μόνο αυτό. Θες να αρχίσω να σου λέω. Λοιπόν, πώς προσγειώνεις ένα αεροπλάνο. Μισό λεπτό, Λυκούργο. Μισό λεπτό. Οι άνθρωποι που γίνονται πιλότοι σπουδάζουν πολλά χρόνια για να μάθουν να προσγειώνουν και να απογειώνουν και να πετάνε ένα αεροπλάνο. Θες να μου πεις ότι εσύ, διαβάζοντας το βιβλίο σου μία μέρα, έμαθες να χειρίζεσαι αεροπλάνο? Όχι, Ακαντού. Και η αλήθεια είναι ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δεν πειράζει. Πάμε σε ένα άλλο. Πάμε σε ένα άλλο. Λοιπόν. Για να δω, περιμένω, δώσουμε ένα λεπτό. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, πώς κάνεις ένα μεγάλο άλμα σε ένα κινούμενο τρένο? Λυκούργο, αυτά τα πράγματα τα βλέπουμε μόνο στις ταινίες, δεν γίνεται στην πραγματικότητα. Αλήθεια, Ακαντού. Και αυτό πολύ δύσκολο φαίνεται και όχι τίποτα άλλο. Και στις ταινίες γκρεμοτσακίζονται κιόλας. Άσε, πάμε σε άλλο. Α, αυτό είναι εκπληκτικό. Πώς να εξουδετερώσεις μία βόμβα? Ναι, γιατί αν κάποιος βρει μία βόμβα, εσένα θα καλέσει να την εξουδετερώσεις. Δεν θα πάρει τηλέφωνο τους πυροτεχνουργούς. Έχεις δίκιο, Καντού. Και στις ταινίες ακόμα είναι πάρα πολύ δύσκολο να εξουδετερώσεις μία βόμβα. Όλοι έχουν να διαλέξουν ανάμεσα σε καλώδια. Κόκκινο, πράσινο και συνήθως είναι το κίτρινο, το μπλε, το μαύρο, το... όποιον να είναι. Άστο, δύσκολα πράγματα. Είμαι και αναποφάσιστος εγώ. Τέλος πάντων, έχει πάρα πολλά πράγματα το βιβλίο μου. Το χάρηκα τόσο πολύ, Ακαντού. Δεν μπορείς να φανταστείς. Ευκαιρία είναι λοιπόν, Λυκούργο, τώρα. Τώρα που σου αρέσει να διαβάζεις βιβλία, να διαβάζεις περισσότερα. Αυτό θα κάνω. Θα διαβάζω περισσότερα βιβλία από εδώ και πέρα. Τέλεια. Να σου πω, τι λες, θες να πάμε να δούμε τις ζωγραφίες που μας έστειλαν τα παιδιά? Εννοείται! Το είχα ξεχάσει σχεδόν. Είναι δυνατόν, βέβαια. Μπαίνω στο mail, ε. Κι εγώ, κι εγώ. Τι ωραία ζωγραφιά! Η πρώτη είναι της Ευρυδίκης, ε! Ναι! Δεν είναι καταπληκτική αυτή η γατούλα! Είναι καταπληκτική! Και ξέρεις τη Μαρίσα Καντού, η λεπτομέρεια! Έχει και ένα καμπανάκι! Ευχαριστούμε πολύ, Ευρυδίκη! Α, Νάκη, Ανδρεανή! Τι έχουμε εδώ? Έναν ωραίο πίνακα! Ναι! Και κοίτα να δεις, είμαστε και σε ένα πίνακα σαν ζωγραφικής! Καταπληκτική ζωγραφιά! Μας την έστειλε η Ανδρεανή από την Κύπρο! Ευχαριστούμε! Να και η ζωγραφιά της Ελένης. Για να δούμε εδώ. Α, σας αγαπάω πολύ, λέει. Α, καλέ, με έχει κάνει βεζίρι εκεί. Ναι, κάπως έτσι. Wow, τέλειο. Ευχαριστούμε, Ελένη. Ωχ, όπα, Λυκούργο. Τι έχουμε εδώ? Ακαντού, ο Παναγιώτης έφτιαξε ένα κάστρο με πολεμίστρες. Απίστευτο, και μέσα στο κάστρο ζει ο βασιλιάς και η βασίλισσα, βλέπεις? Ναι, ναι, και τους προστατεύουν οι στρατιώτες με τα κανόνια. Εκπληκτικό, μπράβο Παναγιώτη, ωραία ζωγραφιά. Να κι άλλο ένα κάστρο! Αυτή φορά είναι κατασκευή. Την έφτιαξε η φίλη μας η Αλεξάνδρα. Βλέπεις, Λυκούργο? Είναι ένα κάστρο με καλαμάκια. Το καλαμακό κάστρο. Σε ευχαριστούμε, Αλεξάνδρα. Ωραία και η ζωγραφιά της Ευαγγελίας. Τι λέει εδώ? Η ντουλάπα της Ακαντού και του Λυκούργου. Κοίτα πόσα ρούχα έχουμε, Λυκούργο, και κοίτα πόσο τακτοποιημένα είναι. Τέλειο, και παπούτσια! Φοβερό! Μακάρι, ναι, μακάρι να ήταν τόσο τακτοποιημένα και στη δική μου ντουλάπα. Ευχαριστούμε, Ευαγγελία. Α, η Εφηλένα! Ωραίο όνομα. Μας έχει ζωγραφίσει μαζί με τη Λόλο. Αχ, πολύ μου έχει λείψει, Λόλο. Να κι άλλη μια ωραία χαρούμενη παρέα. Η Ηλιάνα από την Πάτρα μας την έστειλε αυτή τη ζωγραφιά. Βέβαια! Είμαστε εσύ και εγώ, η Ζουμπιζού και η Λόλο! Ξέρεις τι μ' αρέσει, Λυκούργο, σε αυτή τη ζωγραφιά? Η λεπτομέρεια στα μαλλιά μας. Κοίτα πόσο περιποιημένα είναι όλα τα κοριτσίστικα μαλλιά. Ε? Ναι, 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 ναι. Ακόμα και το δικό μου έχει ωραία χωρίστρα. Όχι σαν τώρα. Για πάμε.
Α, να και άλλη μια ζωγραφιά από την Κύπρο και πάλι, από το φίλο μας τον Αντώνη. Όπου και τι κάνω εκεί, παίζω με τα drums μου. Τέλεια, και εγώ φοράω ακουστικά. Νομίζω για να μην ακούω το θόρυβο που κάνεις εσύ και να ακούω τη μουσική που μου αρέσει εμένα. Πάμε στην επόμενη. Α, ο επόμενος είναι ο Μιχάλης που με έχει ζωγραφίσει Σούπερ Λικούργο! Αφιερωμένη σε σένα λοιπόν ήταν η τελευταία μας ζωγραφιά. Ευχαριστούμε Μιχάλη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αχ, τέλεια. Λικουργό, σήμερα δεν θα τραβήξουμε από το κουτί χαρτάκι από το κουτί των δραστηριοτήτων, το θυμάσαι έτσι? Ω, ναι, γιατί όμως? Γιατί σήμερα η δραστηριότητά μας θα είναι να βάψουμε τα πασχαλινά μας αυγά. Έχεις δίκιο, αγαντού. Πρέπει να βάψουμε αυγά σήμερα. Ναι. Να σου πω, δεν έχω βάψει ποτέ αυγά. Πώς γίνεται αυτό? Είναι πολύ εύκολο. Ναι. Λες να το λέει το βιβλίο μου? Για κάτσε να δω. Βάφονται αυγά με μπογιές. Είμαι σίγουρη ότι θα τη βρεις τη λύση. Ε? Ναι, δεν ανησυχώ, Ακαντού. Τέλεια. Οπότε, ραντεβού αύριο το πρωί εδώ. Παιδιά, σας περιμένουμε και εσάς. Και μην ξεχνάτε, αν θέλετε να μας στείλετε τις ζωγραφιές σας, μπορείτε να τις στείλετε στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Το pay@zouzounia.com ή να την ανεβάσετε στο Instagram με hashtag #ακατασπίτι. Επίσης, μπορείτε να δείτε όλες μας τις καινούργιες περιπέτειες στο σπίτι πριν από όλους στο Zouzounia TV Plus, τη νέα μας ψηφιακή πλατφόρμα. Μπείτε στο www.zouzounia.tv και γίνετε και εσείς συνδρομητές. Λοιπόν, Ακαντού, πρέπει να δω πώς θα βάψω αυτά τα αυγά. Σε αφήνω. Εντάξει λοιπόν, τα λέμε αύριο το πρωί. Φιλιά! Καλώς ήρθατε στο Zouzounia TV Plus, τη νέα ψηφιακή πλατφόρμα των Ζουζουνιών. Ένα ασφαλές περιβάλλον για παιδιά, χωρίς διαφημίσεις. Εδώ θα βρείτε αποκλειστικά περισσότερες από 250 ώρες προγράμματος με όλα τα τραγούδια, τα βίντεο και τις αγαπημένες σειρές του Zouzounia TV. Zouzounia. Μπείτε τώρα στο zouzounia.tv και γίνετε συνδρομητές στο... Zouzounia TV Plus!